Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο τις ζωντανές συνδέσεις. Τι είπα στον πρόλογό μου, ότι μία παρέα ερασιτεχνών, βοτανολόγων και φωτογράφων της φύσης ανακάλυψαν σε μία εξόρμησή τους, ανακάλυψαν εντελώς τυχαία, ένα φυτό το οποίο δεν έχει καταγραφεί και δεν έχει εντοπιστεί ποτέ ξανά στο παρελθόν. Κατά τύχη λοιπόν, μέσα από μία απλή εξόρμηση, προχώρησαν και προέκυψε αυτή η σημαντική ανακάλυψη. Πόσο ωραίο θέμα, πόσο διαφορετικά ξεκινάμε τη σημερινή εκπομπή. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Μανώλη Αφραθιανάκη, εκπαιδευτικός βέβαια στο επάγγελμα, στο Εσπερινό Γυμνάσιο Ηρακλείου. Να τον καλησπερίσω και να τον ευχαριστήσω θερμά. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας κύριε Παναγιωτόπουλε, στους τηλεθεατές σας, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά για την ημέρα. Λοιπόν, με το δικό σας θέμα, με τη δική σας ανακάλυψη, ξεκινάμε τη σημερινή εκπομπή. Νομίζω αξίζει τον κόπο. Πάμε να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά χρονικά. Πώς έγιναν, πώς εκτελήχθηκαν η όλη κατάσταση? Με τιμή μας βέβαια που μας βάζετε στην εκπομπή σας και κάνετε αυτό το ωραίο θέμα ευρέως γνωστό. Να πω ότι εγώ μαζί με δύο φίλους ερασιτέχνες έτσι που μελετάμε τη χλωρίδα του νησιού μας, τον κύριο Αντώνη τον Αλιμπέρτη και τον Μαρίνο τον Κόγκολο, στο Πολύπαθο Αλκαλοχώρι, εκεί που έγινε ο σεισμός που όλοι γνωρίζουμε την περσινή χρονιά, ανακαλύψαμε ένα αγριολούλουδο, το οποίο από την αρχή μας έκανε εντύπωση, και βέβαια μετά την απαραίτητη έρευνα και συνεννόηση με ειδικούς των φυτών της Κρήτης, αναγνωρίστηκε το φυτό, πρόκειται για ένα κολχικό το οποίο έχει καταγραφεί σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στη Ρόδο, στη Σίμη, στη Λέρο και απέναντι λίγο στα παράλια της Μικράς Ασίας, μόνο σε αυτές τις περιοχές και πουθενά άλλου στον κόσμο, και τώρα καταγράφεται για πρώτη φορά και στο νησί μας επίσημα, θα γίνει και επίσημη δημοσίευση με επιστημονικό άρθρο. Ανακαλύψει λοιπόν αυτό το φυτό και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό για τον πολιτισμό του νησιού μας, το ότι καταγράφεται για πρώτη φορά στα πλούσια έτσι, χλωρίδα του νησιού μας. Θέλω λίγο να εστιάσουμε στο τι σας προκάλεσε εντύπωση αντικρίζοντας το συγκεκριμένο φυτό. Από τη μία βέβαια χαρακτηρίζεστε ερασιτέχνες, από την άλλη βέβαια το μάτι σας είναι ιδιαίτερα έμπειρο σε παρόμοια περιστατικά. Ναι, είναι έμπειρο, ειδικά των άλλων δύο φίλων του κυρίου Αλιμπέρτη και του κυρίου Γκόγκολου. Το φυτό βέβαια αμέσως μόλις το είδαμε στα μάτια μας φάνταζε κάτι διαφορετικό. Οπότε ξεκίνησε αμέσως η απαραίτητη έρευνα. Στείλαμε φωτογραφία στους ειδικούς των κολχικών στην Ελλάδα, στον κύριο Αλεξίου και σε άλλους έτσι, επιστήμονες. Και έγινε επιβεβαίωση, αφού βέβαια εκριζώσαμε ένα φυτό και είδαμε ότι η ρίζα του έφτανε μέχρι τα 50 εκατοστά βάθος. Εντυπωσιακό. Το φυτό, φανταστείτε που βλέπετε στις φωτογραφίες, έχει μια διάμετρο περίπου το άνθος του 5 με 6 εκατοστά και ήταν τόσο βαθιά πήγαινε η ρίζα του. Που αυτού βέβαια είναι αυτό το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, είναι για το γνώρισμα για το συγκεκριμένο φυτό. Έγινε έτσι λοιπόν η ταυτοποίηση. Κύριε Αφραθιανάκη, από εδώ και πέρα τι γίνεται με το φυτό? Θέλω να πω, έχετε βρει και άλλα στην περιοχή? Μπορεί κάποιος να το καλλιεργήσει κάπου, να το φυτέψει, να βγουν περισσότερα μπουμπούκια από αυτό? Κοιτάξτε, το φυτό αυτό είναι αυτοφιές, είναι άγριο που λέμε. Φυτρώνει μόνο του, όπως και πολλά άλλα στην Κρήτη. Για τις ιδιότητες του φυτού, ας πούμε τυχόν θεραπευτικές ιδιότητες ή κάποιες άλλες στην ιατρική, ας πούμε στις φαρμακευτικές ιδιότητες, μπορούν να υπάρχουν. Εγώ βέβαια δεν μπορώ να το πω τώρα, θα γίνει έρευνα για το φυτό. Έχουν γίνει έρευνα για τα συγκεκριμένα φυτά. Κάποια από τα φυτά τα αυτοφυεί, όπως είναι και αυτό, καλλιεργούνται και απολαμβάνουμε τις ευεργετικές ιδιότητες. Για το συγκεκριμένο δεν έχω ενημέρωση από τότε, από το Σεπτέμβρη, τέλη Σεπτέμβρη που βρέθηκε στο εντός του Αρκαλοχωρίου. Υπάρχει περίπτωση να εντοπιστεί και σε άλλες περιοχές της Κρήτης ή τα χαρακτηριστικά της περιοχής το βοηθούν να αναπτύσσεται μόνο σε αυτόν τον τόπο? Εντάξει, ναι, αυτό είναι ένα καλό ερώτημα, θέλει περαιτέρω μελέτη σίγουρα. Πάντως να πω μόνο έτσι, να απαντήσω πιο ευρύτερα στην ερώτησή σας, να πω ότι φανταστείτε ένα τόξο που ξεκινάει από τα
δυτικά παράλια της Μικράς Ασίας, στα Δωδεκάνησα και καταλήγει στην Κρήτη. Εκεί έχει βρεθεί το φυτό. Οπότε γεωλογικά έχει κάποια σχέση ότι αναπτύσσεται σε αυτό το τόξο. Περαιτέρω βέβαια δεν έχουν γίνει μελέτες για το έδαφος, για το που χρειάζεται αυτό το φυτό. Δεν τις ξέρω εγώ ακόμα, για να σας πω άλλες λεπτομέρειες. Θα μπορούμε να πούμε λοιπόν περισσότερα, κύριε Αφραδιανάκη, το επόμενο διάστημα, τους επόμενους μήνες. Εν τω μεταξύ εσείς θα συνεχίσετε φαντάζομαι τις εξορμήσεις. Δεν ξέρω αν ο καιρός βέβαια τώρα το χειμώνα βοηθά. Ναι, ο καιρός το χειμώνα βοηθάει πάρα πολύ. Οι βροχές, γιατί φυσικά είναι η βροχή, ακόμα και η μείωση της θερμοκρασίας βοηθάει πολλά φυτά να αναπτυχθούν, όσο και αυτό φαίνεται παράξενο. Κάθε φυτό θέλει το κατάλληλο περιβάλλον για να αναπτυχθεί, οπότε ναι, ο χειμώνας προετοιμάζει το έδαφος για την άνοιξη που βέβαια στο νησί μας είναι πλούσιο σε βιοποικιλότητα. Έχουμε πάρα πολλά φυτά, περίπου 200 που φυτρώνουν στο νησί μας και πουθενά άλλου στον κόσμο. Μάλιστα. Έρχονται άνθρωποι, επιστήμονες από όλο τον κόσμο και τα μελετάνε εδώ στο νησί μας. Γι' αυτό πρέπει να τα προστατεύσουμε. Να τους δώσουμε λίγο χώρο. Ο χώρος των φυτών συνεχώς μειώνεται. Ο άνθρωπος καταλαμβάνει τα πάντα. Και το μήνυμα έτσι που θέλω να δώσω εγώ από αυτή τη σύνδεση, ότι εντάξει, να αφήσουμε λίγο χώρο και για αυτούς τους οργανισμούς που ομορφαίνουν το περιβάλλον γύρω μας. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ θερμά.